μαραθώνιο των ταινιών φρίκης. Τζάκια, το έχεις δει αυτό? Φυσικά το έχω δει. Όλοι το έχουν δει. Τότε γιατί το βλέπουμε ξανά? Άρτσι, είναι κλασικό. Κλασική βλακεία. Έλα, Τζάκιετ, έξω είναι ωραία μέρα. Πάμε μια βόλτα με τα ποδήλατά μας. Τώρα έρχεται η σκηνή που ανακαλύπτει ότι η καλύτερη φίλη της είναι ανεγκέφαλος Όπι. Oh, ξέρω πως νιώθει. Α, Μέρι, νομίζω πως πρέπει να το δεις αυτό. Μέρι, Μέρι. Κάθισες μπροστά στην τηλεόραση χθες για 12 ώρες. Γι' αυτό το λένε μαραθώνιο. Όχι, γι' αυτό το λένε χαζοκούτι. Τότε πάμε στο τηλεοπτικό σταθμό για να πάρει αυτός ο χασός το βραβείο του. Μου λες πάλι γι' αυτό το διαγωνισμό. Λοιπόν, όπως είπα, όταν ο μαραθώνιος των ταινιών τέλειωσε, ήμουν εντελώς χαμένος. Χαμένος? Ναι, ήμουν τόσο απορροφημένος που δεν πρόσεχα τον κόσμο γύρω μου. Ξέρεις, είχα χαθεί. Λοιπόν, τότε η κυρία από το σταθμό βγαίνει και λέει: έχουμε ένα έπαθλο για τον πρώτο που θα τηλεφωνήσει και θα πει τους τίτλους από όλες τις ταινίες. Α! Κάτι που μπορεί να με ξαναφέρει στα ίσα μου είναι ένα δωράκι ή ένα φαΐ. Σε αυτή την περίπτωση και τα δύο. Με δουλεύετε! Μια πατάτα! Τι είδους χαζοβραβείο είναι μια πατάτα? Oh, είναι τυχερή πατάτα. Για μια τυχερή πατάτα του καναπέ, σαν εσένα. Α, ευχαριστώ. Έλα, πατατόπεδο. Η πρωταγωνίστρια υποσχέθηκε σε έναν από αυτούς κάποιο βραβείο. Ήξερα ότι θα σου άρεσε. Ήξερα, αφέντη, ότι θα σου άρεσε πολύ. Τζάκχεντ, δεν μπορείς να κάθεσαι μπροστά στην τηλεόραση για όλη σου τη ζωή. Yeah. Μεγάλος αγώνας σήμερα, μεγάλο ντέρμπι. Τι λες? Λέω ότι κρύβεις τη θέα. Θα μεταμορφωθείς σε πατάτα του καναπέ. Το λες και είναι κάτι κακό. Άκου, εντάξει να κοιτάς τηλεόραση. Όμως δεν είναι καλό όταν σε εμποδίζει να έχεις μια αληθινή ζωή. Ωραία, τότε θα σε δω αύριο στην καφετέρια. Όπως θες. Τι είναι αυτό? Άφησε με! Φύγε από εδώ! Όχι! Ανησυχώ λιγάκι για το Jughead. Εμένα μου λες, μεταμορφώνεται σε πατάτα του καναπέ. Δεν εννοώ αυτό. Jughead, χαίρομαι που σε βλέπω έξω από το σπίτι, φίλε. Όμως, τι είναι αυτή η γλάστρα? Το χώμα είναι καλό, Άρτσι. Είναι πλούσιο σε θρεπτικές ουσίες και γίνεσαι δυνατός. Εντάξει. Νομίζω ότι ο άπαιχτος φίλος σου τελικά τα άπαιξε. Άρτσι, μπορείς να το κάνεις μια από τις ιστορίες σου. Το παράξενο μυστήριο του κούφιου εγκέφαλου του Jughead. Προσέξτε τους κύκλους κάτω από τα μάτια. Νομίζω πως ο Jughead υποφέρει από αϊπνίες. Jughead, πάλι έμεινες όλη νύχτα μπροστά στην τηλεόραση. Αλήθεια. Ο Pop φτιάχνει τις καλύτερες πατάτες στην πόλη. Αυτή η μπλούζα ήρθε από το Παρίσι. Οι πατάτες είναι καλές, όμως δεν είναι και τόσο. Ποτέ δεν θα έτρωγα πατάτες. Κανείς δεν πρέπει να τρώει. Ο Jughead μας είπε ότι δεν τρώει ποτέ του πατάτες. Νομίζω ότι υποφέρει από αϊπνίες.
Υποσχέσουμε ότι θα πας σπίτι και θα ξαπλώσεις. Μόνο αν κρατάτε συντροφιά στους νέους μου φίλους όσο θα λείπω. Νέους σου φίλους? Ωραία! Μου χαλάει την μπλούζα και μου δίνει μια πατάτα! Καημένα, Τζάκχετ! Θα είναι μια χαρά μετά από έναν καλό ύπνο. Ο Τζάκχετ δεν θα γίνει ποτέ κανονικός. Λοιπόν, Άρτζι, θα έρθεις να δούμε την ταινία απόψε? Ναι, φυσικά. Αλλά τώρα πάμε να φύγουμε από εδώ πριν ο Ποπ δει τι έγινε. Μη βιάζεσαι, Άρτζι. Θέλω τόσο πολύ να βάλω το χέρι μου γύρω από την Πέτη, αλλά πρέπει να το παίξω άνετος. Ελπίζω να μ' αγκαλιάζει, αλλά δεν θέλω να φαίνομαι πολύ νευρική. Α, popcorn. Βέβαια, ευχαριστώ. Πολύ νευρικός είναι, τον τρόμαξα. Μήπως ήταν σήμα? Είμαι πολύ νευρικός, πολύ νευρικός. Πρέπει να κάνω κίνηση. Αλλά πότε? Όταν είσαι τόσο απορροφημένος με κάτι, δεν προσέχεις τον κόσμο γύρω σου. Είσαι σαν χαμένος. Αυτό είναι. Χαμένος. Ορίστε. Το τηλέφωνο. Δεν άκουσες να χτυπάει το τηλέφωνο? Δεν νομίζω. Μόλις η Μπέτη απορροφηθεί από την ταινία, θα κάνω την κίνησή μου. Αυτό είναι. Προσοχή. Έτσι, προσεκτικά. Ναι. Μα τι κάνω? Τι κάνει το σακάκι μου αυτό? Δεν νομίζω να το πρόσεξε. Ελπίζω δηλαδή. Νομίζω ότι θα μ' αγκάλιαζε. Γιατί σταμάτησε άραγε? Άρτζι! Καλύτερα να με κοιτάξω, αλλιώς μπορεί να τον τρομάξω. Σίγουρα δεν ήταν το σακάκι μου. Μα τι στο... Μπέτη! Η πατάτα που έβαλες στην τσάντα σου! Νομίζω πρέπει να το δεις αυτό, Μπέτη! Μπέτη! Όχι, δεν πρόκειται! Μπέτη! Μπέτη μου! Άρτζι! Είσαι καλά? Ναι, αλλά τι συμβαίνει? Δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι πρέπει να μιλήσουμε στον Τζάκχετ για τους νέους του φίλους, τις παπάτες! Κάτι πολύ περίεργο συμβαίνει εδώ! Συμφωνώ! Πώς μπορούν να το κάνουν αυτό οι συνηθισμένες πατάτες? Και αν το έκαναν οι πατάτες, πού είναι τώρα, ε? Δεν ξέρω, αλλά λέω να καλέσω την αστυνομία. Αχ, πολλές συγκινήσεις για την Μπέτη. Νομίζω πως λιποθύμησε, μικρέ. Μα, Τζάκχετ! Και Τζάκχετ! Γεια σου, Άρτζι. Δεν το πιστεύω! Χαίρομαι που πέρασες. Δεν είσαι ο Τζάκχετ! Τι είσαι? Κάποτε ήμουν μια απλή πατάτα, αλλά ελευθερώθηκα από τον αφέντη μου. Τον μεγάλο πατάτα. Τον μεγάλο πατάτα! Ναι! Μοιράζομαι τις σκέψεις του και εκτελώ τις διαταγές του. Και χάρη σε αυτό, από απόψε, οι πατάτες θα κυβερνούν όλη τη γη. Μπέτη! Είναι πολύ αργά. Αυτή τη στιγμή, οι σκέψεις του αφέντη μεταδίδονται σε όλες τις πατάτες της πόλης. Οι πατάτες θα περιμένουν την ευκαιρία. Θα περιμένουν όταν οι άνθρωποι δεν θα προσέχουν. Θα περιμένουν την κατάλληλη στιγμή. Για να επιτεθούν και να απορροφήσουν την ανθρώπινη δύναμη ζωής.
Μα τι γίνονται οι άνθρωποι? Είναι ευτυχισμένοι που απλά κάθονται. Ξέρεις, έτσι είναι αυτά. Δεν χρειάζεται να σκεφτούν ή να κάνουν τίποτα ξανά. Ποτέ δεν θα κάνουν τίποτα. Κάτι δηλαδή σαν να βλέπουν τηλεόραση για πάντα. Πολύ ωραίο, δεν είναι? Αν δεν με πιστεύεις, τότε ρώτα και τη φίλη σου την Μπέθ. Έλα μαζί μας, Άρτσι. Θα σ' αρέσει. Έλα, Άρτσι. Έτσι κάνουν όλοι. Άφησέ με! Δεν πρόκειται με τίποτα. Πάρε κι αυτό, πάρε κι αυτό. Έτσι. Θα ξεφύγει! Μπορείς να τρέξεις, Άρτσι, αλλά δεν μπορείς να κρυφτείς από τα μάτια του μεγάλου πατάτα. Ακούστε με όλοι! Πρέπει να κρυφτούμε από τις πατάτες! Μικρέ μου, Άρτσι, δεν μπορείς να κρυφτείς από τις πατάτες! Ναι, δεν άκουγες τον Τζάκχετ. Την αστυνομία! Πρέπει να πάω στην αστυνομία! Στη θέση σου δεν θα το έκανα. Συγγνώμη για αυτό. Καλά είσαι? Τίλτον, εσύ είσαι στα αλήθεια? Ναι, εγώ είμαι. Πήγα στην αστυνομία και δεν θα ήθελες να πας εκεί. Γίναν και αυτοί ζόμπι? Ναι, μέχρι να σε δω να τρέχεις του Ποπ, νόμιζα πως ήμουν ο τελευταίος άνθρωπος εδώ. Ο Τζάκχετ είπε ότι υπήρχε κάποιος μεγάλος πατάτας πίσω από όλα αυτά. Αυτός πρέπει να κρύβεται πίσω από τις μεταδόσεις μικροκυμάτων που ανείχνευσα. Μεταδόσεις μικροκυμάτων? Ακριβώς. Και αν τις σταματήσουμε, οι πατάτες θα έπρεπε να ξαναγίνουν κανονικές. Μόνο που δεν ξέρουμε από πού έρχονται αυτές οι μεταδόσεις. Ξέρουμε! Ο τηλεοπτικός σταθμός έδωσαν μια πατάτα στο Τζάκχετ. Μεταδίδουν το πρόγραμμά τους με δίσκο μικροκυμάτων! Έλα, φύγαμε! Ποτέ δεν θα φτάσουμε στο σύστημα με όλες αυτές τις πατάτες εκεί μέσα. Ίσως μπορούμε να το παρακάμψουμε κατευθείαν από τον πύργο μεταδόσεων. Εκεί πρέπει να φτάσουμε σε αυτό το κουτί ελέγχου. Αν σταματήσουμε τις μεταδόσεις μικροκυμάτων, αυτός ο μεγάλος πατάτας θα χάσει τον έλεγχο των ζόμπι. Ναι, και δεν νομίζω να του αρέσει αυτό. Με έπιασε! Βοήθεια! Δεν μπορώ να ξεφύγω!
Μπάρις, άφησέ τον παλιό πατάτα! Έλα! Έλα, Ντίλτον, γρήγορα! Γρήγορα! Αφήστε με! Όχι, δεν πρόκειται. Ντίλτον! Μάντεψε πάλι. Πήγαινε, Άρτσι, πήγαινε! Είσαι η μόνη μας ελπίδα, Άρτσι, είσαι η μόνη! Εντάξει! Τώρα θα γίνεις ένα με το μεγάλο πατάρα! Έλα, σταμάτα, σταμάτα! Το κατάφερες, Άρτσι! Νομίζω πως έχεις δίκιο. Τα κατάφερα. Δεν ξέρω από πού ήρθε ο μεγάλος πατάτας, αλλά... Νομίζω πως ξέρω πως έφτασε εδώ. Όταν αύξησες τη συχνότητα, άλλαξες τον τεράστιο μεταδότη μικροκυμάτων και τον έκανες τεράστιο φούρνο μικροκυμάτων! Συντύπατα τα κανείς! Δεν ξέρω τι έγινε ο μεγάλος πατάτας μετά από αυτό. Όμως το σκάφος του έφυγε και δεν ξανάδαμε κανέναν από το είδος του. Όσο για το τζάκετ, ακόμα βλέπει τηλεόραση. Αλλά τώρα κάνει και άλλα πράγματα επίσης. Είναι όπως του είπα πριν. Να κοιτάς τηλεόραση, είναι πολύ ωραίο. Η υπερβολική της χρήση όμως μπορεί να μετατρέψει έναν άνθρωπο σε ζόμπι.
Και για τους μεγαλύτερους προμηθευτές προϊόντων του έθνους, ένα παράξενο μυστήριο παραμένει ακόμα. Γιατί κανείς δεν παραγγέλνει πια πατάτες? Άρτσι, η πόρτα! Συγγνώμη, Βερόνικα. Στα αλήθεια, είσαι πολύ αδέξιος, Άρτσι. Συγγνώμη. Βερόνικα, είναι σε φόρμα σήμερα. Η βασίλισσα της Γκρίνιας διατάζει τον υπηκό της. Άρτσι, βιάσου! Θέλω να πάω σπίτι. Παιδιά, δείξτε λίγη κατανόηση στη Βερόνικα. Είναι μια φάση που περνάει. Εννοείς τη φάση του κακομαθημένου κλαψιάρικου πλωσιοκόριτσου. Αυτή τη φάση που άρχισε όταν γεννήθηκε η Βερόνικα. Παίρνεις πολλά βιβλία σπίτι, Βερόνικα, ε? Πρέπει να έχεις πολλές εργασίες για το σπίτι. Όχι, απλώς αποφάσισα ότι προτιμώ να φέρνω όλα τα βιβλία σπίτι κάθε μέρα παρά να θυμάμαι το συνδυασμό του ντουλαπιού μου. Πολύ λογικό. Άρτσι, η οροφή είναι κατεβασμένη, ο αέρας θα μπερδέψει τα μαλλιά μου. Αν η Βερόνικα ήταν βασίλισσα, θα ήταν η Κλεοπάτρα. Και αν ήταν μαγαζί, θα ήταν Κλεοπολείο. Θα μπορούσε να είναι και χειρότερα. Τι εννοείς? Να τηλεφωνείτε σαν τον Άρτσι. Το κουτάλι μου είναι βρώμικο. Σμίθερς, θέλω άλλο κουτάλι. Σμίθερς, γρήγορα, το γιαούρτι μου λιώνει. Αυτό το κουτάλι είναι πολύ μεγάλο. Θέλω ένα μικρό κουτάλι για τον τελικά το στόμα μου. Ω, φυσικά. Συγγνώμη. Σμίθερς, είναι πολύ μακριά. Φέρε το τηλέφωνο. Κάποιος πρέπει να της μιλήσει για τον χαρακτήρα της. Να θυμάσαι ότι ο κύριος Λόντς πληρώνει 6 εβδομάδες διακοπές το χρόνο, καλέ μου. Γιατί δεν δουλεύεις πάντα. Και έτσι χαμογέλα. Εμπρός! Μια στιγμή. Είναι για σας. Ναι. Άρτσι, στο μαγαζί του Pop Date. Έχεις και το αμάξι? Θα ήθελα να έρθω. Άρτσι, η Βερόνικα θα σε δει αργότερα. Έχει να κάνει μια δουλίτσα. Μα μπαμπά, θέλω να πάω βόλτα με τον Άρτσι. Δεν θέλω να κάνω καμία δουλειά. Δεσποινής μου, βαρέθηκα τα καμώματά σου. Κάνεις σαν να είσαι το μόνο άτομο στον κόσμο. Τι θα γινόταν αν όλοι έκαναν έτσι? Την χάνει να πιστεύω ότι αν οι άνθρωποι ήταν σαν εμένα, ο κόσμος θα ήταν πολύ καλύτερος. Βερόνικα, είσαι μια Λόντς. Μια μέρα όλα αυτά θα είναι δικά σου. Θέλει πολλή δουλειά για να διευθύνεις μια περιουσία σε τη δική μας. Δεν μένεις πλούσιος όταν κάθεσαι και κλαψουρίζεις όλη τη μέρα. Μα δεν μ' αρέσει η σκληρή δουλειά. Τέλος πάντων, τι είναι αυτή η δουλειά? Θες να πακετάρω όλα αυτά για το μουσείο? Έχεις μία ώρα πριν έρθουν να τα πάρουν οι εργάτες του μουσείου. Δεν μπορώ να τα κάνω όλα αυτά μόνη μου. Δεν θα είσαι μόνη σου. Ο Σμίθερς θα είναι εδώ. Για μια στιγμή νόμιζα ότι θα με έβαζες να τακτοποιήσω όλα αυτά τα πράγματα. Ενώ στην πραγματικότητα θες να επιβλέπω το Σμίθερς. Για την ακρίβεια, ο Σμίθερς θα επιβλέπει εσένα. Περίμενα όλη τη μέρα γι' αυτό. Πάρε το δικό μου. Μου κόπηκε η όρεξη. Ευχαριστώ, φίλε. Είσαι πολύ κεφάτο σήμερα, Ποπ.
Γιατί να μην είμαι, έχω δικό μου μαγαζί, μ' αρέσει η δουλειά μου και κάνω τους ανθρώπους χαρούμενες όλη τη μέρα. Γεια! Έχεις νέα από τη Βερόνικα? Ακόμα πακετάρει μερικά πράγματα του μπαμπά της για την έκθεση του μουσείου. Ανυπομονώ να αρχίσει αυτή η έκθεση. Κοιτάζω τον κατάλογο των εκθεμάτων εδώ και εβδομάδες. Έχει μερικά περίεργα πράγματα. Ίσως να έχει και άρθρο για τα παράξενα μυστήρια του Άρτσι. Ναι, ένας άσχημος τύπος. Sneakbond. Αυτό σημαίνει χορηγός ευχών, σύμφωνα με το θρύλο. Πού θες να το βάλω αυτό? Είναι το τελευταίο. Βάλτε το σε αυτό το κουτί. Δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιος θα πήγαινε σε ένα χαζό μουσείο να δει όλα αυτά τα σκουπίδια. Νομίζω πως είναι βαρετό. Δεν είναι όμως όλοι σαν εσάς. Μερικοί άνθρωποι σκέφτονται και νιώθουν διαφορετικά. Όμως κανείς δεν προσπαθεί να καταλάβει πως σκέφτομαι και νιώθω εγώ. Κανείς δεν ξέρει πως είναι να είμαι εγώ. Εύχομαι να γινόντουσαν όλοι σαν εμένα. Τότε θα ήξερα πως είναι. Ορίστε, όλα έτοιμα. Μπορώ να φύγω τώρα. Μα δεν προσέξατε ότι καλά δεν μοιράζει. Πηγαίνετε. Ώστε η Βερόνικα κατάφερε να ετοιμάσει όλα τα πακέτα πριν βγει να δει τους φίλους της. Καταπληκτικό. Πρέπει να είναι οι εργάτες από το μουσείο. Μπορείς, σε παρακαλώ, να πας να τους... Πρέπει! Μα αυτό δεν θέλω. Πρώτα με αρρώστενε, αλλά τώρα με εκπλήσει. Πού βρίσκει χώρο για τόσο φαγητό σε αυτό το αδύνατο κορμί, δεν το καταλαβαίνω. Έχω μια θεωρία. Κάπου σε αυτό το στομάχι υπάρχει μια μαύρη τρύπα που διοχετεύει το φαγητό σε παράλληλα σύμπαντα όπου τρέφει χιλιάδες. Ο Τζάκχετ πρέπει να έχει απίστευτο μεταβολισμό για να μην βάζει ούτε ένα κιλό επάνω του. Hey! Είμαι ένα αγόρι πάνω στην ανάπτυξη. Και έχω χώρο και για άλλο. Ποιοι είμαστε εμείς να αρνηθούμε τη δύναμη της φύσης? Ποπ! Θέλουμε άλλον ένα γύρο χάμπουργκερ για τον ανθρώπινο σκουπιδοφάγο μας. Δεν θέλω. Γιατί δεν τα φτιάχνετε μόνοι σας? Γιατί με κοιτάτε? Έλα, σταματήστε τώρα. Αφήστε με ήσυχο. Μήπως είδατε κι εσείς ό,τι είδα κι εγώ? Έχω δει κι άλλους να αλλάζουν διάθεση, αλλά αυτό είναι πολύ περίεργο. Πολύ περίεργο. Όμως ο τρόπος που φέρετε ο Pop Tate δεν σας φαίνεται κάπως γνωστός? Πάω στον τηλεφωνικό θάλαμο έξω να καλέσω γιατρό. Σε περίπτωση που ο Pop είναι στα αλήθεια άρρωστος. Τίποτα δεν μπορεί να είναι πιο παράξενο. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι εγώ δεν θα φάω άλλο χάμπουργκερ? Γεια Βερόνικα. Χαίρομαι που ήρθες. Ο Pop Tate φέρεται πολύ περίεργα. Άρτσι, έχει ένα μπουκάλι κέτσαπ στο πανοράφι. Δεν το φτάνω. Άρτσι. Άρτσι, είμαι διπλοπαρκαρισμένη έξω. Άρτσι! Γιατί πάντα πρέπει να υπάρχει κάτι ακόμα πιο παράξενο? Άρτσι! Άρτσι! Εγώ είμαι η αληθινή Βερόνικα. Όχι, εγώ είμαι η αληθινή Βερόνικα. Νομίζω πως περιπλέκεται το πράγμα πιο πολύ. Άρτσι, πες της ότι εγώ είμαι η αληθινή Βερόνικα. Όταν είναι δύο, είναι χειρότερες. Από την άλλη, δίνει ένα εντελώς νέο νόημα στις λέξεις διπλό ραντεβού. Αφήστε τον ήσυχο, θα τον κόψετε στα δύο. Πες αυτή την ψεύτρα να αφήσει ήσυχο τον Άρτσι. Μπορεί να μου μοιάζεις λιγάκι, αλλά εγώ ποτέ δεν θα κυκλοφορούσα με τέτοια ρούχα. Όμως, εγώ τα κάνω να φαίνονται ωραία. Εγώ, η Βερόνικα Λόντζ, έχω φυσική γοητεία, ό,τι και αν φοράω. Φτάνει! Με κουράσατε! Σταματήστε και οι δυο σας! Όχι, ούτε λέξη. Ας χωρίσουμε αυτές τις δύο. Για να τις κάνουμε να σοπάσουν. Ρέτζι, Τζάκχετ, πάρτε αυτή τη Βερόνικα στην αποθήκη μέχρι να το ξεκαθαρίσουμε. Το κεφάλι μου! Βερόνικα, δεν είναι απατεώνας, είναι ο Pop Tate. Με κάποιο τρόπο μεταμορφώθηκε σε αντίγραφό σου. Δεν είναι λογικό αυτό. Πρέπει να υπάρχει κάποια εξήγηση. Απλά πρέπει να ψάξουμε να τη βρούμε. Μπορεί να μας πάρει χρόνια. Πάμε να δούμε τις εφημερίδες στη βιβλιοθήκη. Μήπως έγινε και κάτι άλλο περίεργο τελευταία.
Ευτυχώς που το πρόβλημα εντοπίζεται μόνο στο Bob Tate. Όχι! Μεγάλη μπουκιά φάε, μεγάλο λόγο μην πεις. Πάντα λάνσαρες εσύ τη μόδα, Βερόνικα, αλλά αυτό παραπάει. Πρέπει να υπάρχει μια εξήγηση για όλα αυτά. Κοιτάξτε, κλέβω το αμάξι μου. Ή τέλος πάντων κάποια Βερόνικα κλέβει το αμάξι μου. Σταμάτα, κλέφτρα! Γυρνά πίσω, Βερόνικα. Δεν πρέπει να φύγεις μακριά μας. Δεν πρέπει να χωριστούμε. Πάμε να την ακολουθήσουμε. Βγες από το αυτοκίνητό μου αμέσως. Μα δεν είναι δικό σου. Είναι δικό μου. Εγώ είμαι η Βερόνικα. Το είδες εσύ αυτό. Έκλεψε το αμάξι μου. Δεν θα κάνεις κάτι. Μα το αυτοκίνητο είναι ήδη τόσο μακριά. Και αν την πιάσω θα πρέπει να γράψω αναφορά. Και μόλις έφτιαξα τα νύχια μου. Αυτό είναι απέσιο. Πρέπει να είσαι πιο υπεύθυνη. Μα δεν θέλω. Ξέχνα το. Πώς με πονάνε τα πόδια μου. Γιατί δεν μοιράζει κάποιος άλλος τα γράμματα. Και γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι γράφουν γράμματα. Στα αλήθεια, ακούγομαι τόσο άσχημα. Βαρέθηκα να μιμούμε. Γιατί δεν μπορώ απλώς να πω στους άλλους τι κάνω. Κοιτάξτε με όλοι. Παγιδεύτηκα σε ένα κουτί. Αυτό είναι τρελό. Φύγετε μακριά μου. Μα δεν θέλω. Είναι άδικο. Μην πλησιάσετε άλλο. Γιατί είσαι τόσο κακιά μαζί μου. Αφήστε με ήσυχη. Μα δεν κάνω ποτέ ό,τι θέλω. Πάψτε τις απέσεις κλάψεις σας. Είναι σαν να ψάχνουμε βελόνα μέσα στα άχυρα. Κάποιος πρέπει να πει στη Βερόνικα ότι αν θέλεις να χαθείς, πρέπει να βρεθείς σε ένα πλήθος απομοίου σου. Άρτσι, λυπάμαι πολύ. Δεν είχα ιδέα πόσο ενοχλητικές είναι οι κλάψεις μου. Ψάχναμε παντού για σένα. Εννοώ την αληθινή σένα. Όσο σκέφτομαι ότι πριν από λίγες ώρες ευχόμουν όλοι να είναι σαν εμένα, ο Θεέ μου, τι απέσια ιδέα. Πότε έγινε αυτό? Όταν ετοίμαζα τα πράγματα του μπαμπά μου. Όμως, αυτό δεν μπορεί να έχει κάποια σχέση. Αναρωτιέμαι. Μπέτι, έχεις ακόμα τον κατάλογο της έκθεσης? Ορίστε. Κρατούσες αυτό όταν έκανες την ευχή, έτσι δεν είναι? Αχ ναι, αυτό. Το είδωλο Σνίκπολ. Ο χορηγός ευχών. Φαίνεται πως η ευχή της Βερόνικας περνάει από στάδια. Πρώτα κάποιος γίνεται κλαψιάρης και εγωιστής. Σαν εμένα. Και μετά μεταμορφώνεται σε αντίγραφο της Βερόνικας. Γρήγορα, τηλεφώνησε στον μπαμπά σου και πες του να πάρει πίσω το είδωλο. Πρέπει να το αγγίξουμε και να αντιστρέψουμε την ευχή. Έλα, σήκω να απαντήσεις. Όχι, εσύ σήκω να απαντήσεις. Αχ, δεν απαντάει. Τότε πρέπει να πάμε στο μουσείο μόνοι μας. Ελάτε. Δεν καταλαβαίνω. Εσείς γιατί δεν επηρεαστήκατε από την ευχή μου? Η ευχή σου καλύπτει όλο τον κόσμο. Πρέπει όμως να λειτουργεί σταδιακά. Χτυπάει τους ανθρώπους με διαφορετική ταχύτητα. Αχ, όχι. Αυτό σημαίνει ότι... Ναι. Αν δεν αντιστρέψουμε την ευχή, θα μεταμορφωθούμε και εμείς σε Βερόνικες. Εδώ λέει ότι το είδωλο Σνίκμπολ βρισκόταν σε ένα ψηλό βάθρο περικυκλωμένο από θανάσιμες παγίδες για να εμποδίσει τους ανθρώπους να υποφεληθούν από τις δυνάμεις του. Μου φαίνεται καλή ιδέα εμένα. Αυτό το μικρό είδωλο είναι όλο κακά νέα. Σας έχω κι άλλα κακά νέα. Το μουσείο ξανάχτισε την αίθουσα του βάθρου ολόιδια. Ακόμα και τις θανάσιμες παγίδες. Θανάσιμες παγίδες. Τι είναι μερικές θανάσιμες παγίδες? Αν βάλεις κάτι στο μυαλό σου, τίποτα δεν μπορεί να σε σταματήσει. Μείναμε από βενζίνη. Άρα πρέπει να τρέξουμε στο μουσείο. Να τρέξουμε, εγώ μισώ το.
Συγγνώμη, η δύναμη της συνήθειας. Περιμένετε με. Έλα. Τι λέτε για ένα μικρό διάλειμμα? Δεν έχουμε καιρό, Βερόνικα. Κάθε δευτερόλεπτο μετράει. Πρέπει να βρούμε το είδωλο πριν είναι πολύ αργά. Μια απλή πρόταση έκανα. Αυτό το μέρος είναι τεράστιο. Πώς θα βρούμε το άγαλμα? Να ρωτήσουμε το φύλακα του μουσείου. Συγγνώμη, ξέρετε πού είναι το άγαλμα, Σνίκμπορντ? Πού να ξέρω εγώ. Εγώ απλώς δουλεύω εδώ. Νομίζω ότι είναι κάπου εκεί πίσω. Ελάτε, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Δεν φοβάμαι λίγο σκοτάδι? Πάω αν πας κι εσύ. Είπα ψέματα! Το φοβάμαι το σκοτάδι! Αχ, Μπέτι, κράτα μου το χέρι! Μα δεν θέλω να κρατάω τα χέρια σου! Κράτα εσύ τα χέρια σου! Μπέτι, όχι κι εσύ! Άφησέ με! Μου σφίγγεις πολύ το χέρι! Είναι πολύ ευαίσθητο! Γιατί το κάνεις αυτό? Είσαι πολύ κακή! Μπέτι, δεν θυμάσαι ποια είσαι! Σταμάτα! Δεν είμαι η Μπέτι! Με λένε Βερόνικα! Αχ, τι έκανα! Εγώ και η χαζοευχή μου! Ήταν όνειρο! Ένα μεγάλο άσχημο όνειρο! Άρτη, σήκωσε με επάνω! Γιατί να το κάνω! Τα χέρια σου θα είναι ιδρωμένα και βρώμικα! Μπλιαχ! Ω, Άρτη, συγγνώμη! Τώρα είμαι η μόνη που είμαι ακόμα εγώ! Δηλαδή, όλοι οι άλλοι είναι εγώ, αλλά σημασία έχει ότι είμαι η μόνη που μπορεί να κάνει κάτι γι' αυτό. Και γιατί μιλάω στον εαυτό μου? Φαίνεται άκακος. Είτε είσαι έτοιμος είτε όχι, θα κάνω άλλη μια ευχή. Εντάξει, τώρα περάσαμε σε λειτουργία θανάσιμης παγίδας. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Κάποιος δεν θέλει να μ' αφήσει να το κάνω. Αχ, είμαι ένα συνηθισμένο πλουσίο κόριτσο, όχι καμιά βάρβαρη πριγκίπισσα. Γι' αυτό ας αφήσουμε όλες αυτές τις δοκιμασίες. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω πώς να το κάνω. Για να δούμε. Εδώ ο Βερόνικα Λόντζ. Είχαμε μία συνάντηση πριν από λίγες ώρες, εσύ, εγώ και αυτό το κουτί. Έκανα μια χαζή ευχή και εσύ την πραγματοποίησες. Λοιπόν, ήμουν ιδιαίτερα κλαψιάρα και εγωίστρια όταν έκανα αυτή την ευχή. Και τώρα ξέρω πόσο ενοχλητικό είναι να είναι όλοι κλαψιάριδες. Γι' αυτό αναρωτιόμουν, θα μπορούσες να πάρεις πίσω την ευχή μου? Έκανα ό,τι μπορούσα. Υποθέτω όμως ότι αυτό δεν ήταν αρκετό. Απλώς εύχομαι όλα να ξαναγίνουν κανονικά. Αυτό σημαίνει ότι η πρώτη μου ευχή δεν ισχύει. Τι κάνουμε εδώ έξω? Σμίθες, γιατί τρώω ένα άπαχο παγωμένο γιαούρτι με άρωμα φράουλα? Δεν μ' αρέσει το παγωμένο γιαούρτι. Ωραία! Εσείς οι δυο ξέρετε καλά ότι δεν έπρεπε να είστε μέσα στην αποθήκη. Τι παριστάνετε? Γιατί έχω βερνίκι στα νύχια μου, είναι δυνατόν? Βερόνικα, τι έγινε? Αντέστρεψες την ευχή? Αν ξαναγίνεται κανονική, νομίζω πως ναι. Ευχαριστώ, μικρέ μου φίλε. Θα μπορούσατε να με βοηθήσετε να βγω από την αίθουσα? Δεν πειράζει, θα τα καταφέρω μόνη μου. Μετά σκαρφάλωσα έξω από την τρύπα και αντέστρεψα την ευχή. Μπράβο σου! Τα κατάφερες περίφημα! Έσασες το Riverdale και όλο τον κόσμο! Ναι, έτσι φαίνεται.
Τελικά είμαι πολύ σκληρή ηρωίδα. Όχι, έσπασε ένα νύχι. Αστειευόμουνα. Τα πράγματα έγιναν ξανά κανονικά. Κανείς στο Riverdale δεν θυμάται να ήταν ποτέ Βερόνικα. Υπάρχει μόνο μια αλήθινη Βερόνικα τώρα. Και πιστέψτε με, μία φτάνει και περισσεύει. Όμως η Βερόνικα είναι πολύ λιγότερο γκρινιάρα τελευταία. Ίσως κοίταξε καλύτερα τον εαυτό της και αποφάσισε να αλλάξει. Ποιος ξέρει. Ένα πράγμα που ξέρω είναι αυτό. Πρόσεξε τι εύχεσαι, γιατί μπορεί να το αποκτήσεις. Είναι μια πολύ καλή συμβουλή σε μια μικρή πόλη σαν τη δική μας. Λίγη γυμναστική είναι ό,τι πρέπει για να ξεζαλιστούμε μετά από τόσα πολλά μαθήματα. Και κοίτα εγώ πόσο φανταστική φαίνομαι με τη νέα μου φόρμα γυμναστικής. Αχ, είναι υπέροχη. Την αγαπάω. Κάθισες πολύ ώρα στον ήλιο. Σου λέω είναι η καλύτερη. Ο Άρτζι πρέπει να μιλάει για μία από εμάς. Πρέπει να διαφωνήσω, αγαπητή μου Μπέτι. Ο Άρτσι είπε είναι η καλύτερη. Είναι φανερό ότι μιλούσε για μένα. Υπάρχει μόνο ένας τρόπος για να το μάθουμε σίγουρα, αγαπητή μου. Τι? Είναι το πιο υπέροχο, όμορφο αυτοκίνητο στον κόσμο. Ένα απλό αυτοκίνητο είναι, Άρτσι. Ένα απλό αυτοκίνητο. Αχ. Τζάκετ, δεν εκτιμάς τα λεπτά πράγματα στη ζωή. Η Μπέτσι είναι μοναδικό κλασικό πρωτότυπο. Φίλε μου, το μόνο μοναδικό σε αυτό το σαράβαλο είναι ότι του έδωσες όνομα. Όχι! Όχι, ψίχουλα, Τζάκετ! Ψίχουλα μέσα! Μόλις καθάρισα το πίσω κάθισμα της Μπέτσι. Αχ, συγγνώμη, με συγχωρείς. Δεν τρώμε μέσα στην Μπέτσι. Ξέρεις τους κανόνες. Αχ. Ο κόσμος έχει γυρίσει ανάποδα. Όταν το πίσω κάθισμα ενός αυτοκινήτου είναι πιο σημαντικό από την ευχαρίστηση ενός φίλου με ένα γευστικό μπισκότο σοκολάτας. Πώς μπορεί ο Άρτσι να κάνει έτσι για αυτό το παλιό αυτοκίνητο? Ξέρω πώς θα του τραβήξω την προσοχή. Άρτσι, δεν έχω συνοδό για το χορό της άνοιξης. Θες να έρθεις? Ναι, ωραία ακούγεται, Μπέτι. Το παλιό κόριτσο. Εγώ θα ζητούσα από τον Άρτσι να με πάει στο χορό της άνοιξης. Θα διασκεδάσουμε πολύ. Ω, άφησε ένα σημείο. Κάνε πέρα, Μπέτι. Θα σου δείξω εγώ πώς γίνεται. Γλυκέ μου, Άρτσι, αποφάσισα να σε αφήσω να με πας σινεμά την Παρασκευή. Εντάξει, Παρασκευή το βράδυ, σινεμά. Μπορούμε να πάμε στο drive-in. Δεν φαίνεσαι πολύ ενθουσιασμένος, Άρτσι μου. Νομίζω πως η Μπέτσι μου θέλει κι άλλο γυάλισμα. Καταλάβατε τα κορίτσια, έχετε μια καινούρια αντίση λόγια τα αισθήματα του Άρτσι. Πρέπει να χάνω τη γοητεία μου. Ο Άρτσι σχεδόν δεν πρόσεξε ότι ήμουν εκεί. Ναι, ήταν σαν να μιλάγαμε σε τοίχο. Ήταν αρκετά κακό όταν ο Άρτσι έβγαινε με σένα. Αλλά αυτό είναι εξευτελιστικό. Γεια σας, τυχερές κυρίες. Ήρθα για να φέρω τη χαρά στις μικρές πληκτικές ζωές σας. Γιατί αυτά τα μούτρα? Ο Άρτσι με πάει σινεμά την Παρασκευή, αλλά δεν κάνει τα γνωστά του χοροπηδήματα γι' αυτό. Τότε ξέχνα τον Άρτσι, θα σε πάω εγώ. Θα χοροπηδάω μέχρι την άλλη εβδομάδα. Πολύ ευγενικό, αλλά δεν νομίζω. Τι λες εσύ, Μπέτι, τι θα έλεγες για μια νύχτα στην πόλη με τον καταπληκτικό Ρέτζι? Όχι, ευχαριστώ. Ανησυχώ για τον Άρτσι. Τι συμβαίνει? Εσείς οι δυο δεν καταλαβαίνετε ότι έχω μαγνητική προσωπικότητα. Δεν φταίς εσύ, Ρέτζι. Απλώς ο Άρτσι ενδιαφέρεται περισσότερο για το αυτοκίνητό του παρά για τους ανθρώπους. Ο Άρτσι είναι αρκετά τυχερός για να έχει δύο όμορφα κορίτσια να τσακώνονται γι' αυτόν. Και το μόνο που θέλει είναι να γυαλίζει το αμάξι του. Α, είναι αφύσικο. Είναι αλόγιστο. Με προσβάλλει ηθικά. Ο Άρτσι πρέπει να λογικευτεί. Και εγώ είμαι αυτός που θα το φροντίσει. Εντάξει, είσαι πανέτοιμη, Μπέτσι μου. Άρτσι, θέλω να σου μιλήσω. Ναι, Ρέτζι. Άρτσι, για κάποιο τρελό λόγο, η Μπέτι και η Βερόνικα βρίσκουν πως είσαι υπέροχος, αλλά εσύ είσαι εδώ με το αμάξι σου και αυτές είναι ολομόνοχες. Τι θες να πεις? Πρέπει να σου το πω με άλλα λόγια. Παραμελείς τους ανθρώπους τη ζωή σου, γι' αυτό εδώ το πράγμα. Παρακαλώ, απομακρύνσου από το αυτοκίνητο. Τι ήταν αυτό, για πες. Το νέο σύστημα συναγερμού. Μόλις το εγκατέστησα. Τέλειο, ε!
Ποιος κλέφτης θα ήθελε να κλέψει ένα ερείπιο με ρόδες σαν αυτό εδώ? Νομίζω πως ζηλεύεις την Μπέτσι. Δεν θα μείνουμε εδώ να ανεχτούμε τις βρισχές σου. Γιατί να ζηλεύω αυτή την παλιοσακαράκα? Έχω ένα νέο σπόρο αμάξι και πηγαίνει πολύ καλύτερα από το δικό σου. Χα, τι θράσος αυτός ο Ρέτζι. Δεν εκτιμάει την αληθινή ποιότητα. Χα, μήνες ψάχνω να βρω κάτι τέτοιο. Μαγαζί του Δόκτωρα Μπόμοντ με μικροαντικείμενα, δώρα, αντίκες και σκληρά μαθήματα. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό το μέρος. Μάλλον θα είναι καινούριο. Θα είναι τέλεια για την Μπέτσι μου. Γεια! Μην αγγίζεις το καταραμένο κόσμημα. Διάβασες ένα βιβλίο με εξόρκια, αγόρασες ένα βιβλίο με εξόρκια. Τι είδους μαγαζί είναι αυτό? Δώδεκα παρτίδες φίλτρου αγάπης, μια κάσα τυχερά φυλακτά, τέσσερα σωληνάρια κρέμα αφαίρεσης ηλικίας. Θα σας εξυπηρετήσω σε μια στιγμή τώρα. Κάνω μια τηλεπαραγγελία. Και δυο μπουκάλια από αυτό το νόστιμο λαδολέμονο για σαλάτες. Μπορείς να το φέρεις μέχρι την Παρασκευή, Μπάρνι. Ωραία. Α, νεαρέ Άρτσι Άντριους. Πώς περνάς αυτό το υπέροχο ανοιξιάτικο απόγευμα? Πώς ξέρεις το όνομά μου? Βέβαια, εγώ ο μυστηριώδης Δόκτωρ Οράτιος Μπόρενγκαρντ Μπόμοντ. Ξέρω πάρα πολλά πράγματα. Πρέπει να φτιάξω τα φώτα μια από αυτές τις μέρες. Λοιπόν, τι σε φέρνει στο μαγαζί του Δόκτωρα Μπόμοντ με τα δώρα, τις αντίκες? Θα ήθελα να αγοράσω... Α, μια κάρτα που σου επιτρέπει να δανείζεις σε βιβλία από τη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Όχι. Ένα φυλακτό για να σε φυλάει? Όχι, στα αλήθεια. Ένα CD με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Ρον Ντάντε. Θέλω να ρωτήσω, πόσο κάνουν αυτά τα ζάρια? Σου συνιστώ να μην τα αγοράσεις. Μερικές πολύ δυσάρεστες συνέπειες συνδέονται με τους κατόχους αυτών των ζαριών. Μα θέλω να τα πάρω. Είναι τέλεια για την Μπέτσι μου. Πόσο κάνουν? Όπως επιθυμείς. Να πούμε 21 δολάρια και 43 σέντς. Είναι ακριβώς όσα έχω στην τσέπη μου. Τι τύχη! Όμως δεν θέλω να πάρω τα λεφτά σου αν ήταν να τα ξοδέψεις για κάτι για κάποιον άλλον. Θα με στεναχωρούσε πολύ. Ίσως δεν μπορούσες να πας σινεμά την Παρασκευή, γιατί δεν θα είχες αυτά τα λεφτά. Και... βέβαια μιλάω υποθετικά, αλλά μήπως έχεις ραντεβού με μια πλούσια μαυρομάλα δεσποινίδα, ίσως λίγο κακομαθημένη και ανυπόμονη. Το μικρό όνομα αρχίζει από Β. Θα πηγαίνουν τέλεια στον καθρέφτη της Μπέτσης μου. Αχ, τέλεια. Πάντα στεναχωριέμαι όταν δεν ακούνε τις συμβουλές μου. Για να δούμε τώρα πώς φαίνονται. Τέλεια. Ωραία. Αξίζουν κάθε δεκάρα. Τίποτα δεν είναι πολύ καλό για την Μπέτσι μου. Αυτό θα φτιάξει το μικρό θόρυβο στη μηχανή σου, Μπέτσι. Δύσκολη δουλειά, Μπέτσι. Πρέπει να το αναγνωρίσω, φίλε. Αν και καταδικασμένος, κρατάς πολύ καλά την ψυχραιμία σου. Τι εννοείς καταδικασμένος? Υποτίθεται ότι θα συναντήσεις τη Βερόνικα σε 15 λεπτά και μόλις σε δει έτσι θα σε σκοτώσει. Οχ, το ραντεβού μου με τη Βερόνικα. Το ξέχασα τελείως. Ο Άρτσι ξέχασε ένα ραντεβού του με τη Βερόνικα. Καλά, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για τίποτα στις μέρες μας, έτσι? Τόση φασαρία και γιατί? Για ένα άλλο ακριβό ραντεβού με τη Βερόνικα. Ακριβό ραντεβού? Ξέχασα. Δεν έχω μία. Ξόδεψα όλα τα λεφτά μου για να πάρω αυτά τα ζάρια στην Μπέτσι. Μπατήρισε ραντεβού με τη Βερόνικα. Θα μου λείψεις, φίλε. Πού θέλεις να στείλουμε τα λουλούδια για την κηδεία σου? Ω, Τζάχετ, αμίγκο. Α, όχι, δεν θα κάνεις αυτό που νομίζω ότι κάνεις. Έλα, ρε Τζαχεντάκι, δεν είσαι μου 20 μέχρι το επόμενο επίδομά μου. Φιλέ, ανατρέπεις τη φυσική τάξη του σύμπαντος. Υποτίθεται ότι εγώ σου κάνω τράκα, όχι εσύ σε μένα.
Έλα, ρε, ομορφούλη, σε παρακαλώ. Είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου. Σε παρακαλώ. Σε εκετεύω γονατιστός, δεν βλέπεις. Καλά, καλά, καλά. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Μόνο μην κλαις. Είμαι συναισθηματικός. Πάρε. Όμως ας το κρατήσουμε μυστικό, έτσι. Μπορεί να χαλάσει τη φήμη μου αυτό. Ευχαριστώ, Τζάχετ. Νιώθω τόσο χρησιμοποιημένο. Θα τσιμπήσουμε κάτι στο pop και μετά πάμε σινεμά. Είναι σαν να έχω μαζί μου ξανά τον παλιό εαυτό σου. Παραδέξου το, Άρτσι. Είναι πολύ πιο διασκεδαστικό να βγαίνεις με τους φίλους σου παρά να δουλεύεις στο αμάξι σου όλη τη μέρα. Δεν ξέρω. Θα σου το πω αλλιώς. Είναι πιο διασκεδαστικό να βγαίνεις με μένα παρά να δουλεύεις στο αμάξι σου όλη τη μέρα. Τι συμβαίνει? Δεν ξέρω. Το τιμόνι έστριψε μόνο του σε αυτόν εδώ το δρόμο. Αυτό ήταν περίεργο. Η Μπέτση είναι κλασικό αυτοκίνητο. Όλα τα κλασικά αυτοκίνητα οδηγούν λίγο κεντρικά. Άρτσι, τα ξέρω καλά τα κλασικά αυτοκίνητα και αυτό δεν είναι κλασικό αυτοκίνητο. Είσαι καλά, Βερόνικα? Νομίζω. Φτάσαμε στο μαγαζί του Pop Tate. Ουφ, καιρός ήταν. Ένας θεός ξέρει πότε αυτό το σαράβαλο θα διαλυθεί εντελώς. Δεν μπορώ, Βερόνικα, να καπνέψω. Κάνε κάτι. Είναι λες και αυτό το αυτοκίνητο το κάνει σκόπιμα. Τι είναι αυτά που λες? Πώς μπορεί να το κάνει η Μπέτση αυτό? Έλα τώρα, πάμε να φάμε. Ναι, καλά λες. Ακόμα δεν καταλαβαίνω τι βρίσκει ο Άρτσι σε αυτή την καταστροφή με τις δρόμες. Α, δεν μπορεί. Όχι, έλα. Τέλειο είναι. Ίσως δεν περνάω αρκετό χρόνο με τους φίλους μου τελευταία. Αρκεί να περνάς λίγο περισσότερο χρόνο μαζί μου. Μερικές φορές μου φαίνεται ότι κάνω ό,τι μπορώ για να με προσέξεις, αλλά είσαι πολύ απασχολημένη για να το δεις. Αχ, Άρτσι. Αν δεν προσέξω, μπορεί να σε ερωτευτώ στα αλήθεια. Βερόνικα. Αχ, δεν θα το πιστέψεις, αλλά το αυτοκίνητό σου έχει στριμώξει το Ρέτσι στη λάμπα του δρόμου. Βαρέθηκα να κακολογούν όλοι την Μπέτση. Μ' αρέσει το αυτοκίνητό μου. Και ξέρεις γιατί? Γιατί η Μπέτση είναι αξιόπιστη. Η Μπέτση είναι πάντα κοντά μου. Λοιπόν, η αγαπημένη σου η Μπέτση δεν είναι στη θέση που την παρκάρισες. Κοίτα και μόνος σου. Ω, ναι. Εμένα μου φαίνεται σαν ένα αθώο παρκαρισμένο αυτοκίνητο. Μα! Έλα, θα σε πάω σπίτι σου. Αυτό το ραντεβού έληξε. Δεν ξέρω γιατί όλοι μου οι φίλοι ζηλεύουν τόσο την Μπέτση. Περίμενε, Άρτσι. Ας μη μαλώνουμε. Παρακαλώ, αφήστε ήσυχο τον Άρτσι. Αυτό το είπα για σένα, Βερόνικα. Το αυτοκίνητό σου μου μίλησε. Μπέτση. Σε προειδοποίησα, Βερόνικα. Αχ, φτάνει. Φτάνει. Μπορείς να πας την Μπέτση στο σινεμά. Εγώ θα γυρίσω σπίτι με ταξί. Μη μίλησες. Και πέταξες λάδι πάνω στη Βερόνικα. Ποτέ δεν κατάλαβα τι της έβρισκες. Εξάλλου, δεν τη χρειάζεσαι αφού έχεις εμένα. Μπες μέσα. Δεν μ' αρέσει κανένας από τους φίλους σου. Δεν νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσεις να τους βλέπεις. Έλα. Κατά τη γνώμη μου, αν παρατήσεις τελείως τους φίλους σου, θα περνάς περισσότερο χρόνο μαζί μου. Και εννοώ όλο το χρόνο σου. Βλέπεις πόσο ωραία είναι όταν δεν μας ενοχλούν όλοι αυτοί οι φίλοι. Είναι καλύτερα όταν είμαστε μόνο εσύ και εγώ. Ήταν ωραία. Όμως ας γυρίσουμε σπίτι. Από τώρα. Γυρίζουμε από χθες το βράδυ. Πρέπει να κοιμηθώ και λιγάκι. Ελπίζω να μην σχεδιάσεις να το σκάσεις για να δεις αυτή την απέσια Μπέτη στον ανοιξιάτικο χορό. Μην είσαι χαζή. Γιατί να θέλω να βγω με την Μπέτη όταν μπορώ να είμαι μαζί σου. Τι κάνεις εκεί, Άρτσι? Σε βάζω στον γκαράζ.
Υπάρχει μια περίπτωση να βρέξει αργότερα τη νύχτα. Ω, είσαι τόσο καλός. Ίσως αφού κοιμηθείς, να μου αλλάξεις και λάδια. Δεν θα είναι πιο καλά από το να πας σε αυτό το χαζό χορό. Και βέβαια. Δεν χρειάζεσαι κανέναν άλλον, Άρτσι. Μόνο εμένα. Εντάξει. Άρτσι, τι κάνεις εκεί? Πάω στον ανοιξιάτικο χώρο. Θέλω να περάσω λίγο χρόνο με αληθινούς ανθρώπους. Είσαι σε μια απλή μηχανή. Με κορόιδεψες. Όταν γυρίσω, θα ψάξω να βρω πώς να σε κάνω ξανά κανονικό αυτοκίνητο. Ώστε προτιμάς να είσαι με τους φίλους σου παρά μαζί μου. Ίσως αν τους ξεφορτωθώ, δεν θα έχεις άλλη επιλογή από το να είσαι μαζί. Δεν το πιστεύω. Ο χορός τελείωσε και ο Άρτσι δεν φάνηκε. Στο είπα, ο Άρτσι δεν θα έρθει, Μπέτι. Έχει ξετρελαθεί εντελώς με αυτό το περίεργο το αυτοκίνητό του. Ελπίζω να είναι καλά. Κοιτάξτε, έρχεται. Είναι το αυτοκίνητο του Άρτσι. Και δεν το οδηγεί κανένας, ακριβώς όπως εχθές. Φαίνεται πως έρχεται κατευθείαν πάνω μας. Έρχεται κατευθείαν πάνω μας. Ελπίζω μόνο να μην είναι πολύ αργά για να τους σώσω. Όχι! Τσακ, Νάνση, τι έγινε? Είναι όλοι καλά? Ένα τρελό αυτοκίνητο έσπασε τις πόρτες. Η Νάνση και εγώ κλειδώναμε μετά το χορό. Μπήκαμε στα ποδητήρια πριν μας χτυπήσει. Τι είδατε τα παιδιά? Η Μπέτι, η Βερόνικα, ο Ρέτζι και ο Τζάκχετ βγήκαν από αυτή την πόρτα λίγες στιγμές πριν το αυτοκίνητο πέσει επάνω τους. Ήταν σαν να τους κυνηγούσε επίτηδες. Δεν έχω ξαναδεί τον Τζάκχετ να τρέχει τόσο γρήγορα. Δεν θα μείνετε εκεί πάνω για πάντα. Λέμε να προσπαθήσουμε. Μόλις σας ξεφορτωθώ και τους τέσσερις, θα έχω τον Άρτσι μόνο για μένα. Μπορούμε να το συζητήσουμε. Ξέρω ένα ωραίο ευρωπαϊκό πολυτελές κάμπριο. Θα ήσασταν ταιριαστό ζευγάρι. Μπορώ να σας συστήσω. Τζάκχετ! Φεύγω! Και εσύ έτρωγες μπισκότα στο πίσω κάθισμα, ε! Πώς μπορείς να τους προτιμάς από μένα? Είναι φίλοι μου! Είναι άνθρωποι! Εσύ είσαι απλά ένα πράγμα! Πού εξαφανίστηκαν? Νάτι! Ξανάρχονται! Με πρόδωσες! Μα και βέβαια, τα ζάρια! Όλα ξεκίνησαν μόλις έβαλα τα ζάρια στον καθρέφτη. Δεν κινείται! Άρτσιμπίλα! Δεν χρειάζεται να μου επιστρέψεις τα 20 δολάρια, μόνο σήκω! Άρτσι, είσαι καλά! Είμαι καλά, τώρα που οι φίλοι μου είναι καλά! Σε κρατάω, παλιόφιλε! Έλα, βαστίξου καλά! Κρατήσου πάνω. Όχι μου, σε Άρτσι! Μένα. Λοιπόν, η Μπέτσι φαίνεται να έγινε πάλι κανονική! Πω πω, τι ερείπιο που είναι! Λυπάμαι, Άρτσι!
Θα σου πάρει εβδομάδες για να διορθώσεις όλες τις ζημιές. Νομίζω ότι δεν θα σε βλέπουμε πολύ μέχρι η Μπέτση να κυκλοφορήσει ξανά. Θα πάω σε κάποιο συνεργείο να τη φτιάξουν. Προτιμώ να περνάω τον καιρό μου με τους φίλους μου. Έτσι, μπράβο, μπράβο. Ο δικός μου ξαναγύρισε. Δεν μπορώ να τα αφήσω εδώ όπου μπορεί να τα πάρει οποιοδήποτε. Δεν χρειάζεται να μάθουν όλοι αυτό το μάθημα. Αυτοί λοιπόν, αγαπητοί αναγνώστες, ήταν η σημερινή στήλη των παράξενων μυστηρίων του Άρτσι. Όμως θα ήθελα να κλείσω με μια τελευταία σκέψη. Δύο ζάρια που κατέχουν ένα αυτοκίνητο και το μετατρέπουν σε φιές και ζηλιάρικο τέρας, είναι δύσκολο να το πιστέψεις. Αλλά είναι ακόμα δυσκολότερο να πιστέψεις ότι άφησα τον εαυτό μου να ξεχάσει ότι οι άνθρωποι είναι πιο σημαντικοί από τα πράγματα. Πώς έγινε αυτό? Ίσως είναι ένα από τα πιο παράξενα μυστήρια που έγιναν ποτέ στο Riverdale. Δεν είναι λογικό. Γιγάντια μπρόκολα. Όχι μόνο μπρόκολα. Μαρούλια, μήλα, γογγίλια, κουμκουάτ, φασολάκια. Ναι, ναι, φρούτα και λαχανικά. Κατάλαβα. Όμως γιατί να γίνουν μεγαλύτερα? Σκέψου πόσα λίτρα χυμό θα έπαιρνες αν αυτό το πορτοκάλι ήταν 10 φορές μεγαλύτερο. Σκέψου πόσο πιο εύκολο θα ήταν να μαζέψεις ένα μεγάλο πορτοκάλι αντί για 100 μικρά. Όπως το φαγητό των θεών του H.G. Wells. Θα ταΐσαμε όλο τον κόσμο. Ντίλτον, είναι φανταστική ιδέα. Συμφωνώ. Και όλα είναι δυνατά χάρη στη νέα μου ακτίνα ανάπτυξης. Εννοείς ότι δουλεύει στα αλήθεια? Θα το μάθουμε σε ένα λεπτό. Τότε τι περιμένεις? Ρίξ' τους! Μεγαλύτερο είναι καλύτερο. Λοιπόν, πότε αρχίζουν να μεγαλώνουν? Να πάρει και να σηκώσει την ιωστή δύναμη. Απέτυχα. Ήταν καλή προσπάθεια πάντως, Ντίλτον. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς μου, ο ρυθμός ανάπτυξης έπρεπε να είναι εκπληκτικό. Α, το ορεκτικό μου! Ευχαριστώ! Γύρνα σε 5 λεπτά και θα παραγγείλω το κύριο πιάτο. Είναι εντελώς αχαήρευτος! Όχι, είναι απλά ο Τζάκλιν. Λοιπόν, τελείωσες τη λίστα των καλεσμένων για το πισίνα πάρτι? Ναι, την τελείωσα. Και ποιους κάλεσες? Πάντως όχι τον Τζάκχεντ, αυτό είναι σίγουρο. Πώς μπορείς να το λες αυτό? Είναι μέλος της παρέας μας. Δεν είμαι σίγουρη ότι είναι μέλος του είδους μας. Κοίτα τον, είναι εντελώς παρήσακτος. Βερόνικα! Κοίτα, βγαίνει συνέχεια μόνος του. Ναι. Δεν βρίσκει ποτέ ραντεβού. Ναι. Τρώει πάρα πολύ. Ναι. Δίνεται περίεργα. Ναι. Λοιπόν, είναι διαφορετικός. Τι κακό έχει να είσαι διαφορετικός? Ενοχλεί τον κόσμο και δεν θέλω να τρομάξει τους καλεσμένους μου. Βερόνικα, είναι απέσια στάση αυτή. Πώς θα σου φαινόταν αν οι άλλοι έβρισκαν εσένα διαφορετική? Όμως δεν είμαι, γι' αυτό και όλοι με λατρεύουν. 3:26, ώρα για κολάτσιο. Χέτια, παίρνα μέσα. Μόλις έφτιαχνα ένα κέικ για το πάρτι της Βερόνικας. Αχ! Το ξέχασα. Εσένα δεν σε κάλεσε. Λυπάμαι. Α, δεν πειράζει. Θες βοήθεια? Βέβαια. Είναι κέικ σοκολάτα και μόλις άρχισε να φουσκώνει. Μην το ανοίγεις! Είναι πολύ λεπτή στιγμή. Ο κρύος αέρας κάνει το κέικ να πέσει. Γι' αυτό καλύτερα κοίτα το από το τζάμι. Ω, Τζάκχετ, πώς τα ξέρεις αυτά τα πράγματα? Καλά. Όταν πρόκειται για φαγητό, είμαι ειδικός. Ωχ, άφησα τον κλάσο στο αυτοκίνητο. Γυρίζω αμέσως. Δίνε του καταστροφέα τον κέικ. Ωχ!
Άρτσι, είμαι η Μπέτη. Έλα εδώ αμέσως. Μα είμαι απασχολημένος. Φουσκώνω μπαλόνια. Για το πάρτι της Βερόνικας. Είναι ένα σκαθάρι εδώ. Είναι πολύ μεγάλο. Ο Πολ Μακάρτνεϊ. Όχι σκαθάρι, Μπίτλς. Ένα ζουζούνι ενός μέτρου. Αλήθεια. Έρχομαι αμέσως. Υπάρχει ένα τεράστιο ζουζούνι στο σπίτι της Μπέτης. Μυρίζομαι παράξενο μυστήριο. Κι εγώ μυρίζομαι κόλπο. Έρχομαι μαζί σου. Δεν εμπιστεύομαι αυτή την ξανθιά κλέφτρα αγοριών. Το σκαθάρι με κοίταξε, εγώ ούρλιαξα, ο Τζάκι του κυνήγησε και εγώ σου τηλεφώνησα. Μόνο ένας χαζός θα πίστευε αυτή την ιστορία. Εγώ την πιστεύω. Να η απόδειξη. Παραδέξου το, φιλενάδα. Ήταν κόλπο για να φέρεις τον Άρτσι εδώ. Δεν είναι κόλπο. Υπάρχει ένα τεράστιο ζουζούνι και κυκλοφορεί ελεύθερο. Τζακ, γιατί σου τόσο γενναίος. Είσαι καλά? Όχι, δεν είμαι καθόλου καλά. Καταστράφηκε το κέικ. Τρελάρα. Άκου, Ντίλτον, αν ο Τζάκετ λέει την αλήθεια, αυτό το σκαθάρι είναι τεράστιο. Μα το μεγαλύτερο σκαθάρι που έχει αναφερθεί ο Ντινάστας Χέρκουλες είναι μόνο 20,05 εκατοστά. Άρτσι, μπαλόνια. Ναι, ναι, μισό λεπτό ακόμη. Λοιπόν, και... αυτό σου... Α, ναι. Γι' αυτό αναρωτιόμουν αν η ακτίνα ανάπτυξης είχε κάποια σχέση με αυτό το ζουζούνι. Αμφιβάλλω πολύ σοβαρά. Το είδες και μόνος σου. Δεν είχε απολύτως καμιά επίδραση σε αυτά τα λαχανικά. Ναι, νομίζω πως έχεις δίκιο. Πάντως άξιζε μια προσπάθεια. Έλα, Άρτσι. Εντάξει, Βερόνικα. Ευχαριστώ πάντως, Ντίλτον. Τίποτα, Άρτσι. Εντάξει, Βερόνικα, ας... Α, φόρησες ψηλοτάκουνα. Οι άντρες πάντα νιώθετε κατώτεροι. Γεια σου, Ντίλτον. Γεια. Εμπρός, μόδα φρέσκο. Ναι, είμαι η Βερόνικα Λόντζ. Ξέρετε, η κόρη του καλύτερου πελάτη σας, του Χάιραμ Λόντζ. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό το αυθεντικό βολάρε που στείλατε για το απόψινό ραντεβού μου, μίκρινε. Τι εννοείτε ότι μπορεί να πήρα κιλά? Σε ποιο καθαριστήριο έστειλε ο Σμίθερ στα ρούχα μου? Μίκριναν όλα! Είναι ο Άρτσι! Τι θα φορέσω! Καλά δεν μου είπες να ντυθώ καλά! Τι φόρεσες στη φόρμα του μπαμπά σου? Ένα! Ήθελα να νιώθω άνετα! Πότε χαμήλωσες την οροφή του αυτοκινήτου σου? Τι? Άντε, οδήγα! Δεν βλέπω τίποτα! Κάτσε κάτω! Κάθομαι, μικρέ! Τι έπαθες? Τίποτα! Σίγουρα είσαι καλά. Καλά είμαι. Γιατί? Να, φαίνεσαι λιγότερο λεπτοκαμωμένη από πριν. Όχι, εγώ είμαι η ίδια. Να, βλέπεις? Ούψ! Μπέτη, τι κάνεις? Τρομάζω τα ζουζούνια. Αφού σου είπα ότι έπιασαν αυτό το τεράστιο σκαθάρι εχθές. Ναι, όμως δεν το διακινδυνεύω. Δεν είναι λογικό. Τα παράξενα μυστήριά μου είναι για φαντάσματα και τέρατα, όχι για τεράστιες φιλενάδες. Μπέτη, αυτό είναι! Γιγάντια κορίτσια, γιγάντια σκαθάρια! Πρέπει να βρω τον Ντίλτον! Δεν ξέρω τίποτα για γιγάντια κορίτσια, αλλά η Βερόνικα είναι πιο ενοχλητική και από ζουζούνι.
Ώστε πιστεύεις ότι υπάρχει σχέση ανάμεσα στο γιγάντιο Σκαθάρι και τη Βερόνικα που ψηλώνει. Αφού έκανα μερικά τεστ, ανακάλυψα ότι αυτή η μηχανή δεν δουλεύει σε μη ζωικά αντικείμενα. Ξέρεις τώρα, μολύβια, κεραμίδια, λαχανικά. Όμως φαίνεται ότι δουλεύει σε ζωήφια. Και αν εδώ μέσα κρυβόταν ένα σκαθάρι, η ακτίνα θα το έκανε να μεγαλώσει. Αυτό σημαίνει ότι θα δούλευε και στη Βερόνικα, σωστά. Mm-hmm. Όμως Τάσου, δεν χρησιμοποίησες την ακτίνα πάνω της. Σωστά. Όμως όταν εσείς οι δυο φύγατε χθες, βρήκα ότι η μηχανή είχε μείνει ανοιχτή. Ανοιχτή! Mm-hmm. Πρέπει να το έκανε η Βερόνικα. Γρήγορα, το πάρτι της αρχίζει σε μια ώρα. Έλα. Κοίτα πόσα φαγητά, Μίλτον! Ο Τζάκετ θα τρελαινόταν με όλα αυτά! Τότε γιατί δεν είναι εδώ? Η Βερόνικα δεν τον κάλεσε. Είπε ότι ήταν πολύ διαφορετικός. Γεια σε όλους! Περνάτε καλά! Συγχωρήστε την περίεργη αμφίεση, αλλά τα μαγιό μου φαίνεται να μπήκαν και έτσι τα έραψα όλα μαζί! Ο Άρτσι είχε δίκιο! Είναι τεράστια! Βερόνικα, είσαι... καλά! Φυσικά! Λοιπόν, ποιος θέλει να κολυμπήσει! Πρέπει να βάλω περισσότερο νερό σε αυτές τις πισίνες! Όχι πάλι! Τελειώνει άλλη μια έκρηξη ανάπτυξης! Γιατί να συμβαίνει αυτό σε μένα? Αχ, γιατί με κοιτάτε? Πάψτε να με κοιτάτε! Είμαι η ίδια όπως πάντα! Μα δεν είσαι, Βερόνικα! Δεν βλέπεις ότι άλλαξες! Τώρα είσαι διαφορετική! Δεν είμαι εγώ διαφορετική, εσείς είστε διαφορετικοί! Όλοι σας είσαστε μικροί και αδύναμοι! Και εγώ δεν βγαίνω με αδύναμους! Ώστε το πάρτι μου δεν είναι αρκετά καλό για σας, ε! Λοιπόν, κανείς δεν σνομπάρει τη Βερόνικα Λοντς! Είναι τεράστια! Είναι και τρελή. Επικίνδυνος συνδυασμός. Πότε θα ξαναγίνει κανονική? Από ό,τι ξέρω, η Βερόνικα θα γίνεται ολοένα και μεγαλύτερη. Δεν μ' αρέσει αυτό, Ντίλτον. Πάμε πίσω στο εργαστήριο για να βρούμε μια απάντηση γρήγορα. Να η ευκαιρία μου να πατσίσω με αυτούς τους απατεώνες! Αν δεν μπορώ να φορέσω πια νούμερο 7, τότε δεν θα φορέσει καμία! Εξάλλου, ποιος νοιάζεται για αυτές τις ανόητες μόδες? Εγώ! Κοίτα τι ωραία υφάσματα! Αχ, και αυτή η μικρούλα η ζώνη! Σιγά με αυτά τα δάκρυα! Μπορεί να δίνει μοτσικέλι, αλλά μπορώ κι εγώ να χορέψω σε αυτή την αεροποντή, αν θέλεις. Τζάκετ! Γεια σου, Βεροτζιλά! Πώς είναι τα πράγματα στο Τόκιο? Αχ, όλα είναι απέσια! Τρόμαξα τους φίλους μου, κατέστρεψα δημόσια περιουσία και το Πεντάγωνο μάλλον θα θέλει να με συλλάβει. Και το χειρότερο απ' όλα, δεν μου κάνει κανένα από αυτά τα ωραία ρούχα. Αχ, νιώθω σαν τέρας εκείνη τη χαζή ταινία. Κανείς δεν θα έρχεται κοντά μου.
Εγώ είμαι κοντά σου. Α, σωστά! Γιατί είσαι εδώ? Είχα βγει για την απογευματινή σκέψη μου και δεν πρόκειται να αφήσω κανένα γίγαντα να μου χαλάσει τις συνήθειες. Απογευματινή σκέψη? Ναι. Περπατάω μόνος μου στην πόλη και σκέφτομαι ένα σωρό πράγματα. Όπως γιατί ένα χαρτί πιάνει φωτιά και ένα σπίτι πυρκαγιά και άλλα τέτοια βαθιστόχαστα πράγματα, καταλαβαίνεις. Και το κάνεις αυτό κάθε βράδυ? Σχεδόν. Λοιπόν, τι σκεφτόσουν απόψε? Σκεφτόμουν ότι... Δηλαδή, τώρα που είσαι εσύ περίεργη, εγώ φαίνομαι κανονικός. Και δεν είμαι σίγουρος ότι αυτό είναι καλό για μένα. Εγώ, περίεργη? Ναι, βέβαια. Κοίτα, θα είναι αρκετά δύσκολο να βγεις ραντεβού τώρα. Ναι. Πρέπει να παραδεχτώ ότι μπορείς να φας πολλά περισσότερα χάμπουργκερ από μένα. Ναι. Δίνεσαι πιο παράξενα. Ναι. Και βρίσκεσαι εδώ πέρα ολομόναχη, σωστά? Ναι. Τώρα λοιπόν, εσύ είσαι η περίεργη και όχι εγώ. Όχι, είμαι διαφορετική. Ηρέμησε, δεν είναι τόσο κακό να είσαι διαφορετικός. Κοίτα μένα, φυσικά μερικές φορές είναι λίγο μοναχικό, αλλά μου επιτρέπει επίσης να είμαι ο εαυτός μου. Μα δεν είμαι ο εαυτός μου, είμαι φρικιό. Όχι, είσαι η Βερόνικα Λάντς, με μεγαλύτερο νούμερο φουστάνι. Έλα τώρα, ηρέμησε. Μαζί εμείς οι περίεργοι θα σκεφτούμε μια λύση και θα τη βρούμε. Έλα, Ντίλτον, σκέψου κάτι, πρέπει να σώσουμε τη Βερόνικα. Μα είναι αδύνατον. Η ακτίνα δεν σχεδιάστηκε για... Η Βερόνικα έρχεται προς τα δω. Βοήθεια, είναι έξαλλη μαζί μου που έφτιαξα αυτή την ακτίνα. Όχι, δεν είναι. Είμαι ο βασιλιάς του κόσμου! Καλησπέρα, φίλοι! Ωραία νύχτα για μια βόλτα, ε! Πώς μας βρήκατε! Η Βερόνικα κατάλαβε ότι αυτή η ακτίνα θα πρέπει να την έκανε τεράστια! Χοντροκόκαλη! Συγγνώμη, χοντροκόκαλη! Κι έτσι σκεφτήκαμε ότι θα ήταν καλό να αρχίσουμε από εδώ! Α, η αστυνομία! Όχι! Νομίζετε ότι κυνηγάνε εμένα? Όχι! Είμαι σίγουρος ότι κυνηγάνε κάποιον άλλο γίγαντα που γκρέμισε τη σκεπή ενός καταστήματος με ρούχα. Για σηκώσέ με λίγο. Μπήκε στο κυνήγι και η εθνοφρουρά. Έχουν πιστόλια? Όχι, όχι, δεν έχουν πιστόλια. Κανόνια. Όχι, κάντε κάτι. Άκουσες την κυρία, Κάνε αυτό το μηχάνημα να δουλέψει. Έχεις μερικά λεπτά μόνο. Μα αυτή η ακτίνα μπορεί μόνο να μεγαλώνει πράγματα. Δεν υπάρχει τρόπος να αντιστραφεί η πολικότητα. Φοβάμαι ότι αυτή η μηχανή δεν θα κάνει ποτέ τη Βερόνικα μικρότερη. Όχι! Θέλουμε μια καλύτερη απάντηση. Μα κοίταξα όλα τα βιβλία που ξέρω. Δεν μπορώ να σκεφτώ άλλο τρόπο. Ψήξη, αγόρι μου. Τι εννοείς, ψήξη? Ξέρεις, κάτι κρύο, όπως το ρεύμα αέρα σε ένα κέικ στο φούρνο. Τζάκετ, αυτό είναι. Ο κρύος αέρας κάνει τις φούσκες στο κέικ να σκάσουν και να ξεφουσκώσουν. Αν μηδεν ίσω τα αμινοξέα στα κύτταρα ανάπτυξης της Βερόνικας, θα αδυνατήσω τους μοριακούς τους δεσμούς και έτσι θα μειώσω το διάστημα ανάμεσα στα μόρια. Για εξήγησέ μας τώρα. Θα ξεφουσκώσουμε τη Βερόνικα σαν κέικ. Δώσ' μου αυτό το ποινίο. Είσαι καλά, Βερόνικα? Ναι. Αχ, συγγνώμη που σε πέταξα στον κήπο, Άρτσι. Θα με συγχωρήσεις. Έλα, ήσουν εκνευρισμένη. Κι εγώ θα ένιωθα το ίδιο αν ήμουν στη θέση σου. Όμως δεν είσαι. Κοίτα τα πόδια μου. Τζάκετ, η ιδέα σου ήταν καταπληκτική. Πώς τη σκέφτηκες? Είναι διαφορετικός από όλους τους άλλους και έτσι σκέφτεται διαφορετικά. Σωστά, Τζάκετ? Δεν είναι και τίποτα σπουδαίο. Όχι, είναι σπουδαίο. Άκου το αυτό από κάποια που ξέρει από μεγέθη. Αχάσε με να σε ευχαριστήσω. Αχ, γι' αυτό μισώ τα φιλιά. Αχ. Αχ, γρήγορα, κοντεύουν να φτάσουν. Ετοιμάσου να μικρύνεις τώρα. Ρίξε. Ρίχνω. Όχι, αυτό σημαίνει η ίδια στολή της αποκριές. Θα με το άγαλμα της ελευθερίας συνεχώς. Έχει πίστη, Βερόνικα. Οι εφευρέσεις του Ντίλτον λειτουργούν πάντα. Δηλαδή συνήθως. Είναι μάταιο. Θα μείνω για πάντα γιγάντια. Ξεφούσκωσε. Αχ, πέτυχε.
Είμαι και πάλι μέγεθος 7! Παιδιά, μήπως είδατε ένα γίγαντα να περνάει από εδώ? Νομίζω πως πήγε προς τα εκεί. Εφράζω. Αχ, Τζάκια, σε ευχαριστώ. Θα έρθεις στο πάρτι μου την άλλη εβδομάδα. Μόνο με έναν όρο. Ότι δεν θα φας όλα τα χάμπουργκερ. Σύμφωνοι. Κι έτσι τέλος καλό, όλα καλά. Ο Ντίλτον έφερε ξανά το τεράστιο σκαθάρι σε κανονικό μέγεθος. Η Βερόνικα επέστρεψε στη γεμάτη από ρούχα ντουλάπα της και ο Τζάκετ στην αληθινή του αγάπη. Άρτσι, πιστεύεις ότι η ακτίνα του Ντίλτον θα μπορούσε να κάνει ένα γιγάντιο χάμπουργκερ? Δίχως τον περίεργο τρόπο σκέψης του Τζάκετ, η Βερόνικα θα ήταν ακόμη γίγαντα σήμερα. Αναρωτιέμαι αν θα το ξανασκεφτεί πριν πειράξει κάποιον που είναι διαφορετικός. Μάλλον όχι. Λοιπόν, θα σας φανείτε το νέο μου στυλ, παιδιά. Διαφορετικό! Λοιπόν, μεγάλα ή μικρά προβλήματα, η ζωή συνεχίζεται σε μια μικρή πόλη που τη λένε Riverdale. Deep.